Προπονητή της Μαρίας, να πάμε στο πιο κοντινό της πρόσωπο, να πάμε σε μία γυναίκα, σε ένα κορίτσι, το οποίο εγώ κορίτσι το έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, κορίτσι παραμένει, Αγγελική Κανελοπούλου, είναι η πρώτη ταινίστρια που μας έβαλε στο τρυπάκι να χειροκροτάμε, να συγκινούμαστε, να δακρύζουμε, να κλαίμε, την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι η μαμά της Μαρίας Σάκαρη. Αγγελική μου, καλό μεσημέρι από το καλύτερα. Καλό μεσημέρι και στην όμορφη παρέα σας. Πολύ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Ξέρεις την αγάπη μεγάλη που σου έχω. Και εγώ επίσης σου έχω μεγάλη χαρά, έτσι, αδυναμία. Και η Μαρία επίσης. Το ξέρω. Είναι αμοιβαία όλα αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, την περιμένεις σήμερα κατά τις 4. Ναι, έρχεται 4 η ώρα από το Παρίσι και θα πάμε να την υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο. Τα συναισθήματα, τα δικά σου και του Κώστα, την ώρα που βλέπετε το κορίτσι να προκρίνεται και να φτάνει, βρε παιδί μου, πραγματικά μια ανάσα. Ήταν ένας πόντος, ήταν μια ανάσα μακριά. Ακριβώς, ήταν ένας πόντος, αλλά δυστυχώς το άθλημα, θα το πω έτσι απλά, είναι ένα άτιμο άθλημα που μπορεί να χάσεις πάντα στον πόντο. Και μπορεί να γυρίσεις και το μάτς χάνοντας, έχοντας ο αντίπαλος ένα μάτς μπολ που το λέμε. Ναι, είναι έτσι το άθλημα. Είναι άτιμο άθλημα. Μπορεί να κερδίσεις εύκολα, μπορεί να χάσεις εύκολα, μπορείς να κερδίσεις στα 3 σετ, μετά από τα αγώνα 3,5 ώρων μπορεί να το χάσεις. Είναι έτσι. Οπότε εγώ το παίρνω ψύχρεμα, παρόλο που θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της Μαρίας να φτάσει στο τελικό του Ρολάν Γκαρός και πολύ γρήγορα, δηλαδή με την πρώτη, να το πω έτσι, γιατί ο Στέφανος έχει φτάσει 3 φορές ημιτελικά σε Grand Slam. Η Μαρία έφτασε πρώτη φορά και ήταν πολύ κοντά να φτάσει στον τελικό. Οπότε αυτό ήταν κάτι τεράστιο για τη Μαρία. Αναγνωρίστηκε και από όλους αυτό το πράγμα που λέτε, κυρία Κανελοπούλου, και μάλιστα και που τη χαρακτήρισαν πολεμίστρια τη Μαρία. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Η Μαρία είναι πολύ μαχητική. Έχει κάνει μεγάλες θυσίες, όπως είπε και ο προπονητής της, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, από μικρή. Και πιστεύω ότι ο τελικός είναι κοντά ενός Grand Slam. Δηλαδή θα έρθει, δεν έχω καμία αμφιβολία, όπως είχα και πριν από 2 μήνες που της έλεγα ότι να μην ανησυχεί, γιατί μου λέει πότε πάω καλά σε ένα Grand Slam. Τη λέω μην ανησυχείς, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις, είμαι σίγουρη ότι θα φτάσεις τουλάχιστον στους 8 σε ένα από τα Grand Slam φέτος. Έπεσα λίγο έξω, καλύτερα που έπεσα δηλαδή έξω. Για καλό. Για καλό. Και γενικά είμαι πάρα πολύ περήφανη για τη Μαρία, γιατί είναι ένα. Εντάξει, εκτός αθλήτριες καλές υπάρχουν, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί που δεν μας δημιούργησε ποτέ προβλήματα. Είμαι εισαγωνής. Και είναι ένα εξαιρετικό παιδί, και αυτό νομίζω μετράει πιο πολύ. Φαίνεται ότι έχετε μεγαλώσει ένα καταπληκτικό κορίτσι. Πες μου, είναι αλήθεια ότι παρά το γεγονός ότι το Μαράκι μεγάλωσε έχοντας μάνα την πιο διάσημη Ελληνίδα τενίστρια, παρόλα αυτά αγάπησε το τένις. Όχι λόγω του ότι είχε μαμά εσένα, αλλά από μια φίλη της. Κόλλησε το μικρόβιο από μια φίλη της, ξεκίνησε να παίζει. Να σου πω τι γινόταν. Η Μαρία ήταν πάρα πολύ αθλητικό παιδί από πολύ μικρό. Δηλαδή από 3 χρονών, όταν την βλέπανε στην παιδική χαρά, είχε μπρατσάκια, δηλαδή είχε μυς. Και μου λέει, μα καλά, τι κάνεις στο παιδί, του κάνεις βάρη από τόσο μικρό, γιατί νομίζουν ότι εγώ σαν μαμά αθλήτρια θα τη γυμνάζω από μικρή. Λέω, όχι, είναι η φύση του παιδιού, είναι πολύ αθλητικό παιδί και ό,τι έκανε, το έκανε καλά στον αθλητισμό. Της άρεσε, έκανε πολλά σπορ, ήθελε πάντα να κάνει σπορ. Mm-hmm. Δηλαδή παίζει ποδόσφαιρο με τα γόρια στο σχολείο. Ήθελε πάντα να μια μπάλα. Οπότε έπαιξε τένις, της άρεσε το τένις, την κόλλησε αυτή η φίλη της, λέει, έλα και εσύ να παίξεις στο ψυχικό που ξεκίνησε εδώ πέρα σε ένα μικρό σύλλογο. Και μετά της άρεσε τόσο πολύ και μου λέει, θέλω να παίζω και με τον παππού κάθε μέρα. Και έτσι την πήγα στον πατέρα μου στον όμιλο αντισφαίρεσης και έπαιζε από 7 χρονών, 8 χρονών, έπαιζε κάθε μέρα με τον πατέρα μου. Μέχρι στα 12 που αποφασίσαμε να φέρουμε ένα προπονητή από το εξωτερικό για να προχωρήσει το παιδί, γιατί πραγματικά ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω από μόνο του. Ναι. Φαντάζομαι ότι ναι, και από ένα σημείο και μετά ο παππούς είπε στην κόρη του: Αγγελική, το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να το αναλάβει κάποιος άλλος. Γιατί είναι δικό μας παιδί και δεν μπορούμε να το προπονούμε οικογενειακώς. Πρέπει να το δώσουμε κάπου αλλού. Ούτε κι εγώ ήθελα να την προπονήσω. Ήθελα να την κρατήσω, γιατί ήξερα τι θα ακολουθήσει στο μέλλον και ότι θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Δηλαδή στους αγώνες θα υπάρχει συναισθήματα λύπη, θυμού. Και εγώ δεν ήθελα να είμαι σε αντιπαράθεση μαζί τη. Ήθελα να είμαι ο άνθρωπο που θα σκύψει σε μένα και θα πάρει την παρηγοριά. Δηλαδή δεν ήθελα να είμαι αυτή που θα την επικρίνω. Άλλος ο ρόλος της μαμάς. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Να είναι 18η στην παγκόσμια κατάταξη, έτσι, κύριε Κανελοπούλου. Ναι, δυστυχώς, επειδή θα μπορούσε να ήταν πιο ψηλά, αλλά έχουν κάνει τώρα μια ειδική ρύθμιση για το ranking λόγω COVID,
και θα ήταν πιο ψηλά αν ήταν σε άλλη χρονιά, αλλά αυτό δεν μας νοιάζει. Θα γίνει και αυτό σίγουρα. Ναι, είναι θέμα χρόνου να μπει. Εγώ πιστεύω, το έχω ξαναπεί, ότι θα μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι στις 10. Δηλαδή παίρνω το ρίσκο να το πω. Όλοι το πιστεύουμε, όλοι το ευχόμαστε να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά η Μαρία. Να σας δίνει και να μας δίνει όλο, μόνο χαρές η πολεμίστριά μας, να τη χαίρεσαι και να την καμαρώνεις και εσύ και ο Κώστας. Πολύ, Ναταλία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με το καλό να τη δεχτείτε το μεσημέρι και να της δώσεις και μια σφιχτή αγκαλιά από όλους εμάς.